Γεια σας φίλες και φίλοι της εκπομπής Σταχνάρια της Παράδοσης. Η παρέα μας απόψε αποτελείται από καλλιτέχνες της Ανατολικής Κρήτης, από το Ρέθυμνο αλλά και από το Ηράκλειο. Ο καλεσμένος μας, ο Σύμφης Λιγοψυχάκης από τη Σιτία Κρήτης, έχει να παρουσιάσει το πρώτο προσωπικό του έργο με τον τίτλο «Νιώθω να φεύγεις». Μαζί με το Σύμφη, στο Λαούτο, ο Μιχάλης ο Ζερβός, που έχετε ξαναδεί στην παρούσα εκπομπή με το συγκρότημα του Νίκου του Τσικριτζάκη. Επίσης στο Λαούτο ο Γιώργος ο Χατζαντονάκης από τη Σιτία. Στην κιθάρα πολλές φορές έχετε δει στην παρέα μας το Μανώλη τον Τσικνάκη από τη Μεσαρά, συγκεκριμένα από τη Γαλλιά. Και δίπλα μου στις Μαντινάδες ο Γιώργος ο Σεβαστάκης, και αυτός από τα Πρεβελιανά του νομού Ηρακλείου. Στην παρέα μας, γιατί έχει να παρουσιάσει κάποιο δικό του τραγούδι, στίχη και μουσική, το οποίο περιλαμβάνεται στη δουλειά του Σύμφη, για την οποία ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία άλλη μια φορά το Γιώργη Δραμητινό και το Κέντρο Μουσικές Διαδρομές στον Πηγενό Κάμπο, απέναντι από το ξενοδοχείο El Greco, εδώ όπου συναντάτε τα αγαπημένα συγκροτήματα της μουσικής μας παράδοσης, χώρος κατάλληλος και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που θα βρεθείτε στην παρέα μας άλλη μια βραδιά και να ανακοινώσουμε την παλιά λέξη της εκπομπής, για την οποία θα περιμένουμε, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές, τις απαντήσεις τις δικές σας μέσω του τετραψήφιου αριθμού 4525, γράφοντας τη λέξη «Χνάρια» πριν από την απάντησή σας και αφήνοντας ένα κενό. Η λέξη που έχουμε να ανακοινώσουμε είναι ο διασαξής. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τη λέξη αυτή σε μαντινάδες αλλά και σε τραγούδια κριτικά. Ο διασαξής, επαναλαμβάνω. Να πάμε στην πρώτη μουσική ενότητα και μετά η συζήτηση που θα έχουμε με το συγκρότημα αλλά και με το μαντινάδο λόγο. Καλή βραδιά.
νύχτα, πολλές φορές μεσάνυχτα. Πολλές φορές μεσάνυχτα προβέρνω στο φεγγάρι, προβέρνω στο φεγγάρι. Thank you.
Ψήφια, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο πρώτο σου μουσικό βήμα, στο πρώτο σου CD που έχει τον τίτλο «Νιώθω να φεύγεις». Καλώς σε βρήκα, Γιώργη. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για την που μου κάνεις. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις, για τη σημαντική βοήθεια που κάνεις στη κριτική μας μουσική παραδόση. Πιστεύω ότι είσαι ένα από τις καλύτερους ό,τι στον τομέα σου. Η πρώτη σου δουλειά που έχει τίτλο «Νιώθω να φεύγεις» έχει μέσα δικά σου τραγούδια, κάτι ασυνήθιστο για την τελευταία περίοδο της μουσικής μας παράδοσης. Συνήθως ξεκινάνε με ζωντανές ηχογραφήσεις και μπράβο σου που εσύ παρουσιάζεις κάτι δικό σου στο πρώτο σου βήμα, δισκογραφικά, με πολλές ματινάδες του Κοντολεμάκη. Γιώργος Κοντολεμάκης. Ναι. Έχει γράψει την πλειοψηφία των στίχων. Εκτός από τον Γιώργη έχεις γράψει ματινάδες και εσύ. Κι εγώ, ναι. Και ο Γιώργης. Καλεσμένος ο Αποψινός, να τον καλωσορίσουμε, τον Γιώργη, το συνονόματο, το Σεβαστάκη, που μας έρχεται από τα Πρεβελιανά. Σας καλωσορίζω και με τη σειρά μου. Να έχετε πάντα επιτυχίες στην εκπομπή σας και πάντα να πηγαίνετε μπροστά. Και μου κάνει εντύπωση που ο Γιώργης, εκτός από τους στίχους που έχει γράψει σε δύο τραγούδια, στο ένα από αυτά έχει γράψει και τη μουσική. Έχει γράψει μουσική. Είναι πολύ καλός και στα δύο. Χωρίς να έχει ασχοληθεί με κάποιο κριτικό όργανο. Έχει ασχοληθεί με... Έχει ασχοληθεί? Με μαντολίνο, ναι. Ναι, παίζαμε λίγο μαντολίνο. Ερασιτεχνικά. Ερασιτεχνικά, πάντα. Και επιβάλλεται, αγαπητέ Σύφη, να ακούσουμε το τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργης, που είναι το «Τα ωραία παραμύθια». Πρέπει να βρούμε χρόνο να το ακούσουμε. Που, στο τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους. Ωραία. Πέρα από το Γιώργη τον Κοντολεμάκη, πέρα από το Γιώργη τον Σεβαστάκη, ποιοι άλλοι έχουν συνεργαστεί σε αυτή την πρώτη σου δισκογραφική δουλειά? Ο Γιάννης ο Θεοδωράκης είναι και αυτός στις στίχους. Η μουσική είναι ο Νίκος ο Τσαφαντάκης, έπαιξε λαούτο. Ο Νίκος ο Αστερακάκης έπαιξε μαντολίνο. Ο Στέφανος ο Κουρουπάκης έπαιξε κιθάρα μπάσο. Και ο Σκαρβελάκης ο Γιώργος Κρουστά. Αυτοί. Και φυσικά με βοηθήσανε πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν φαίνονται στο CD και σε ευχαριστώ όλους. Να πούμε ότι κατάγεσαι από την Ανατολική Κρήτη, από τη Σιτία, μέσα από τη Σιτία. Ναι. Έχω καταγωγές βέβαια από Χαμέζη, Κρυγιά, Παλέγαστρο είναι η μάνα μου, Σκορδίλο, μέσα Μουλιανά λίγο, γύρω-γύρω. Το Χαμέζι είναι το χωριό που είχαμε προβάλει πέρυσι στην άλλη εκπομπή Ρίζες μας. Πρώτο και δεύτερον είναι το χωριό του καλού μου φίλου της Ανατολικής Κρήτης, του Γιάννη του Ανογιαννάκη, που σίγουρα τον ξέρεις. Είναι. Που είναι συγχωριανός σου. Επίσης από τη Σιτία είναι και ο συνεργάτης σου στο Λαούτο, το δεύτερο Λαούτο, ο Χατζαντονάκης, ο Γιώργης. Από πόσες Γιώργη δεν είναι απόψε? Πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ. Όπως πάντα. Τρεις. Ένα υπέροχο όνομα. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργη που ήρθε από μακριά για τις ανάγκες της εκπομπής, για την εκπομπή του Σύφη του Λιγοψυχάκη. Δεν θα πούμε περισσότερα, μόνο ένα-δυο ματινάδες και να δώσουμε συνέχεια μουσικά. Ο κόσμος ζητάει και εσάς τους νέους καλλιτέχνες, Σύφη, γιατί μέχρι τώρα, από το 2003, τα πιο πολλά συγκροτήματα έχουν προβληθεί από την παρούσα εκπομπή και θέλουμε να ακούσουμε και τους νέους, όπως είναι το δικό σου συγκρότημα, τους νέους καλλιτέχνες, την προσπάθεια των νέων καλλιτεχνών. Πάμε στο Γιώργη. Ένας νέος ματιναδολόγος. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στο Γιώργη του Σεβαστάκη. Λοιπόν, στην αρχή θα πούμε μια ματινάδα δικιά μου. Ό,τι θέμα θέλεις. Εκτός από αυτές που έχεις δώσει στο CD του Σύφη, τις οποίες θα τις ακούσουμε μελοποιημένες. Αφού αρχίσαμε με όνειρα, που είπε ο Σύφης, θα πούμε «Ξέχασα για μια στιγμή το όνειρο τι σημαίνει και μου το θύμισες εσύ, νεράιδα ευλογημένη». Και μια λατρεμένη ματινάδα μου, την έχω ακουστά από τον Παπαδάκη, τον Γιώργο,
μεγάλος καλλιτέχνης, που λέει «Άνθρωπος που δεν αγαπά και όνειρα δεν κάνει, μπορεί να ζει, μα τη ζωή στο νόημα το χάνει». Να πούμε, Σίβη, ότι στην πρώτη ενότητα ήταν ένα δικό σου τραγούδι, το «Κομμάτια των ονείρων μου». Άρχισα με το ένα τραγούδι που είναι μέσα στο CD, ένα δικό μου τραγούδι. Η μουσική είναι δικιά μου, η στίχη είναι του Κοντολεμάκη, του Γιώργου. Και εξελίχθηκε στο πρώτο σύρτο. Ναι, και παίξαμε παραδοσιακά κομμάτια. Πάμε συνέχεια. Με την εικόνα μιας παλιάς αγάπης πω κοιμούμε. Έλα αγάπης πω κοιμούμε για να τη βλέπω στα κρυφά στο όνειρο να μιλούμε. Σε βλέπω πως μ' αρέσει γιατί στον ύπνο δεν μπορεί άλλος να μπει στη μέση. Έλα άλλος να μπει στη μέση. Που σε έπεψε και πήρα.
όνομα δε φωνάζω, αχ να μην το μάθει ο κόσμος. Να μην το μάθει ο κόσμος πως αφορμή στα πάθη μου είναι ο δικός σου πόνος. Πως αφορμή στα πάθη μου είναι ο δικός σου πόνος. Thank you.
Σίγουρα έχεις κάποιους επηρεασμούς ήδη από καλλιτέχνες της Ανατολικής Κρήτης και θέλω να μείνουμε λίγο εδώ. Αλίμονα δεν έχω, Γιώργη, επηρεασμούς από εκεί. Είναι ο τόπος που μεγάλωσα. Σε αυτόν τον τόπο έμαθα να παίζω λίρα. Σε αυτό έκανα τις πρώτες μου παρέες. Από εκεί ξεκίνησα. Εκεί με πρωτοβοηθήσανε οι δικοί μου ανθρώποι να ξεκινήσω την πορεία μου σαν λιράρης. Σίγουρα είμαι επηρεασμένος από εκεί. Μ' άρεσε και... πολύ το χρώμα των αστιακών κοντιλιών που έπαιξες με τη τετράχορδη, πρέπει να πούμε, την άλλη λίρα, έτσι. Τετράχορδη λίρα. Πιστεύω ότι τις πλησιάσαμε τουλάχιστον. Πολύ καλά, μ' άρεσαν. Και μάλιστα μ' άρεσαν και οι στίχοι και πιο πολύ μια από τις πολλές μαντινάδες που είπες, «Μόνο τη νύχτα στο όνειρο σε βλέπω πώς μ' αρέσει». Όπως μ' αρέσει. Όπως μ' αρέσει. Γιατί στον ύπνο δεν μπορεί άλλος να μπει στη μέση. Κοντολεμάκι αυτή. Κοντολεμάκι είναι αυτή. Πάμε τώρα στις μαντινάδες του Γιώργη. Στις μου. Σεβαστάκι. Λοιπόν, εμείς θα πούμε... Γαλήνια έχουν τα μάτια σου, άνθη τα βλέφαρά σου, το βλέμμα σου αγγελικό, πείμα η λαλιά σου. Γαλήνια έχουν τα μάτια σου, το βλέμμα σου μαγεύει, την αγκαλιά σου και ο Θεός ακόμα τη ζηλεύει. Έχουμε κι άλλοι. Προς το παρόν κρατήσουμε αυτές. Τα έχουμε... Πρεβελιανά βέβαια έχουν ιστορία στον χώρο της Μαντινάδες. Τα Πρεβελιανά δεν έχουν τόσο μεγάλη. Έχουμε παραδοσιακούς, έχουμε παλιούς καλλιτέχνες. Και μαντινάδολόγους. Μαντινάδολόγους, εντάξει, έχουμε, υπάρχει. Κάθε τόπος έχει μαντινάδες. Κάθε τόπος βγάζει, όπως δεν υπάρχει. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος άνθρωπος στην Κρήτη πάνω που να με έχει βγάλει τουλάχιστον μία μαντινάδα. Πρεβελιανά, μεγάλη βρύση, κρατάνε τις παραδόσεις. Αγία Βαρβάρα. Άγιος Θωμάς, δίπλα. Είναι... Άγιος Θωμάς έχει βγάλει. Φοβερούς μουσικούς. Ναι. Και είναι δίπλα μαζί έχει, τα χωριά. Ο Άγιος Θωμάς έχει πάρα πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Πάρα πολύ μεγάλους. Παράδειγμα ο Γαργανουράκης, Χαράλαμπος, ο Γιώργος Φραγιουτάκης. Πάρα πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Γεράρδες. Με ιστορία. Και αξιόλογες εκδηλώσεις λόγω του πολιτιστικού συλλόγου που παραμένει ενεργός εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε και όλο αναπτύσσεται. Προβάλλει το χωριό σας μέσω της εκπομπής ρίζες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω να την εκπομπή με τον Θωμά. Σε εκτιμούμε πάρα πολύ. Βέβαια, ο Θωμάς είναι πολύ καλός μου φίλος. Σύφη, ο Δερμητζογιάννης σε έχει επηρεάσει στην προσπάθειά σου. Παναγία μου. Ήτανε τα πρώτα μου ακούσματα από αυτούς τους ανθρώπους. Δερμητζογιάννη, Καλογερίδη, και πιο παλιούς ακόμη, οι οποίοι δυστυχώς δεν καταφέραν να γράψουν κάτι. Βέβαια, και να ακόμα, ξέρεις. Ο Γιώργης ξέρει, σχεδόν κάθε πρωί βάνω για μισή ώρα Δερμητζογιάννη, μόλις σκοθώ. Να ξέρεις ότι, πρέπει να το ξέρεις, ότι ο γιος του Μανώλης, στον δρόμο προς Πισκοκέφαλο, είναι πρόθυμος να βοηθήσει την προσπάθεια κάθε καλλιτέχνη μέσω του υλικού που διαθέτει και που διατηρεί από τον πατέρα του, τον Δερμητζογιάννη. Ευτυχώς έχει πέσει στα χέρια μου αυτό το υλικό και πιστεύω ότι είμαι πολύ τυχερός. Την ίδια τύχη είχα και εγώ όταν γνωρίστηκα με τον Δερμητζο Μανώλη που μου έδωσε το βινήλιο ατόφιο όλο του πατέρα του. Και δεν έχω τολμήσει ακόμα να βάλω δίσκο, πίστεψέ με, στο pick-up, γιατί θέλω να μείνει έτσι. Κάποια στιγμή βέβαια πρέπει να χρησιμοποιηθεί, αλλά επειδή αυτά τα δισκάκια, αυτή η δίσκη είναι συλλεκτική πλέον, πρέπει να τους προσέχουμε ως κόροι οφθαλμού. Και μπράβο στο Μανώλη που βοηθάει όλους όσους προσπαθούν για την παράδοσή μας μέσω του υλικού που έχει διασώσει από τη δισκοθήκη του πατέρα του, του Δερμητζογιάννη, και που ο ίδιος έχει γράψει και βιβλία, τα οποία και αυτά διατηρεί ατόφια. Πισκοκέφαλο όλα αυτά, έτσι.
Πάμε συνέχεια με μουσική. Είπαμε μαντινάδες. Θα ακούσουμε από το ΣΔΙ, θα ακούσουμε παραδοσιακά. Τι απ' όλα. Να παίξω μια σειρά σιρτά παραδοσιακά. Σκορδαλό μου, Ντάχη. Ωραία. Oh, Baba!
μου, αμάν, η αγάπη μου. Χαλαλήσου η αγάπη μου, πάρε και την καρδιά μου, πάρε και την καρδιά μου. Έχεις να αγαπάς. Για να την έχεις να αγαπάς, οντε θα βρεις καλιά μου, οντε θα βρεις καλιά μου. Τελευταίες ματινάδες από τον Γιώργη το Σεβαστάκη, που του δόθηκε ευκαιρία να προβάλλει το στίχο του και να τον συγχαρούμε για την προσπάθειά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν δώσω το λόγο στο Σύφη, να πάμε στις τελευταίες ματινάδες για την εκπομπή του φίλου σου, του Σύφη, του Λυκοψυχάκη και συνεργάτη σου. Και συνεργάτη μου, βέβαια. Βέβαια, να πούμε ότι δεν προλάβαμε να ακούσουμε το τραγούδι που υποσχεθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, το οποίο έχει γραφτεί από το Γιώργη με τον τίτλο «Τα ωραία παραμύθια» και στήθηκε και μουσική. Τουλάχιστον να ακούσουμε τους στίχους του τραγούδι αυτό, το θυμάσαι? Βέβαια, το δεν ήταν. Πάμε. Λοιπόν, «Τα ωραία παραμύθια» αρχίζουν με το «Είσαι έρωτας ντυμένος, με αρώματα λουσμένος. Στην καρδιά μου μέσα θάσαι, πως θα φύγεις μη φοβάσαι. Είσαι ήλιος στην ψυχή μου και ζεσταίνεις το κορμί μου. Θέλω πάντα να θυμάσαι πως πολύ αγάπησάσαι. Έλα τώρα που είμαι μόνος και με μαραζώνει ο πόνος. Μα κι αν φύγεις μακριά μου, θα είσαι πάντα στην καρδιά μου. Και τα ωραία παραμύθια κρύβουν πάντα μια αλήθεια. Θα τη βρεις όταν θελήσεις με για αγάπη να μιλήσεις». Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, Γιώργο, τα παιδιά εδώ. Ναι, γιατί είναι τώρα η τελευταία μας συζήτηση, ναι. Μετά θα ακολουθήσει η τελευταία ενότητα για να κλείσουμε. Το Μιχάλη, το Ζερβό, που συνεργαζόμαστε γύρω στα 3 χρόνια, Μιχάλη. Τρίτος χρόνος είναι τώρα μαζί. Και έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα από το Μιχάλη. Είναι καλό παιδί, καλός μουσικός, καλός φίλος. Επίσης ο Γιώργος Χατζαντανάκης, ο οποίος με έχει στηρίξει από τα πρώτα μου βήματα, θα έλεγα. Πολύ καλός μουσικός αυτός, καλοί φίλοι. Το Μανώλη ευχαριστώ πολύ. Και εδώ το μαγαζί, έτσι, μουσικές διαδρομές, για το χώρο που μας παραχώρησε. Να είναι καλά, καλές επιτυχίες. Και δεν αποκλείεται, βέβαια, να σας δούμε σε μια από τις επόμενες εβδομάδες εδώ στο κέντρο του Γιώργη, του Δραμητινού, του φίλου μας. Ναι. Να ευχαριστήσουμε, κλείνοντας, το Μιχάλη που ήταν στο Λαγούτο κοντά σου, το Ζερβό. Ευχαριστώ. Άλλη μια φορά. Το Γιώργο το Χατζαντονάκη στο Λαγούτο. Το φίλο του Μανώλη τον Τσικνάκη στην κιθάρα. Και τέλος το Γιώργη το Σεβαστάκη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σου στον χώρο του 15 Σύλλαβου, Γιώργη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θερμά να ευχαριστήσουμε το Γιώργη το Δραμητινό που μας παραχώρησε το χώρο αυτό της μουσικής διαδρομής για πολλωστή φορά στο 10ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Ηρακλείου, απέναντι από το Ελ Γκρέκο. Αυτό είναι παραπάνω.
σε ένα χώρο που σίγουρα έχετε διασκεδάσει πολλές φορές με αξιόλογους καλλιτέχνες της μουσικής μας παράδοσης. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που βρεθήκατε στην παρέα μας άλλο ένα βράδυ, άλλη μια φορά στα χνάρια της παράδοσης. Κλείνουμε μουσικά με το συγκρότημα του Σύφη Λίγο Ψυχάκι. Να είστε όλοι καλά. Πάμε να παίξουμε ένα κομμάτι από το CD, το οποίο πιστεύω ότι έχει ξεχωρίσει, το έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος και μου το έχει δείξει. Και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με στηρίζει. Πάμε, παιδιά. Τα σκοτωμένα μου όνειρα θα'ναι και μη φοβάμαι.
κράτες έτσι γνούν τι νύχτες που κοιμάσαι, τα όνειρα που μου σκότωσες, θα'ναι και μη φοβάσαι.